και σε λίγο θα αρχίσει μια ακόμα ιστορία, αν αντέχετε να την ακούσετε βέβαια. Δική μου ιστορία δεν πρόκειται να σας πω. Θα σας πω μια ιστορία παραδοσιακή, ελληνική, από αυτές τις ιστορίες που έφτασαν στις μέρες μας μονάχα με το στόμα. Μια ιστορία από την Κρήτη, λοιπόν, πολύ αγαπημένη δική μου, ελπίζω να γίνει και δική σας. Μη σε βγεις μη λόγω κοινό ένας βασιλιάς και είχε τρεις γιους. Σαν μεγάλωσαν και ήρθε η ώρα να παντρευτούν, τους κάλεσε κοντά του και τους είπε «Θα σας δώσω από ένα κόκκινο μήλο. Θα το πετάξετε μακριά και σ' όποια φτάσει εκείνη θα γίνει η γυναίκα σας». Βάζει δύναμη ο πρώτος γιος και ρίχνει το μήλο. Και εκείνο φτάνει μπρος σε μια βασιλοπούλα από μεγάλη γενιά. Ευχαριστήθηκε ο βασιλιάς, ευχαριστήθηκε και το βασιλόπουλο. Ρίχνει ο δεύτερος γιος το μήλο. Και εκείνο πάει και πέφτει σε μια αναχοντοπούλα, γλυκιά και καλοσυνάτη. Χαρά ο βασιλιάς, μα μεγαλύτερη το βασιλόπουλο. Ρίχνει και ο τρίτος γιος το μήλο. Και εκείνο πάει και πέφτει μπρος σε μια τρουλίτα, σε ένα πουλί. Έβαλε τις φωνές στο βασιλόπουλο. «Βασιλέα και πατέρα μου, τι θα κάνω εγώ με ένα πουλί για γυναίκα?» «Δίκιο έχεις, ρίξ' το δεύτερη φορά το μήλο». Το βασιλόπουλο πέταξε το μήλο πέρα μακριά, εκεί που δεν έφτανε ανθρώπου μάτι. Εκείνο όμως πήγε και στάθηκε πάλι μπρος στην τρουλίτα. Ήταν γραφτό, εκείνη θα γινόταν γυναίκα του. Γινήκανε λοιπόν οι τρεις σιγάμοι, με νύφες τις δυο βασιλοπούλες και την τρουλίτα. Επερνούσανε καλά μαζί. Μια μέρα όμως ο βασιλιάς πρόσταξε οι γη του να εμφανιστούν στο παλάτι. «Σύντομα πρέπει να αποφασίσω ποιος από τους τρεις σας θα γίνει βασιλιάς και ποια από τις γυναίκες σας βασίλισσα. Θα σας βάλω λοιπόν δοκιμασίες. Η πρώτη θα είναι να φτιάξουν οι γυναίκες σας από μια κουβέρτα». Τρέχουν τα βασιλόπουλα και λένε τα νέα στις γυναίκες τους. Και οι δυο οι βασιλοπούλες κλείστηκαν στις κάμαρες με τους αργαλιούς και κέντησαν δυο κουβέρτες που τέριαζαν μονάχα σε βασιλιάδες. Η τρουλίτα πάλι, τι κάτεχε ένα πουλί από κουβέρτες, στεκόταν στη γωνιά της. Έβλεπε το βασιλόπουλό της να μαραζώνει. Ξάφνου όμως, της ήρθε μια ιδέα και πέταξε από το παράθυρο σαν πουλί που ήταν. Έφτασε στο δάσος, εκεί μάζεψε κλαράκια, φυλαράκια, χορταράκια και κοιδά κάθισε και έπλεξε με το ράμφος της μια κουβέρτα έτοιμη να πετάξει. Και πάνε οι γυναίκες στις κουβέρτες του στο βασιλιά. Πιάνει εκείνος την πρώτη, θάμαξε. Πιάνει τη δεύτερη, θάμαξε πιότερο. Πιάνει και την κουβέρτα της τρουλίτας και λόγια δεν είχε να πει για την ομορφιά της. «Άξιες όλες οι νυφάδες μου. Μα πιο πολύ η τρουλίτα μου.